Σχηματισμό και πιανίζουν στα θρηλυκά εμβατήρια, παίρνει στην μνήμη μας μέρες δόξας και μεγαλείου. Στη σύγχρονη εποχή, η στρατιωτική μουσική, πέρα από τις κλειστές στρατιωτικές τελετουργίες, επιτελεί κοινωνικό έργο σε σχολεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και συμμετέχει συχνά σε διάφορες τοπικές εκδηλώσεις, θυμώντας την ιστορία του σώματος που μετά σχεδόν δύο αιώνες. Το προσωπικό της στρατιωτικής μουσικής εργάζεται κάτω από δύσκολες συνθήκες, κατακτώντας υψηλούς στόχους. Χειροκροτήστε τους! Αξίζουν ένα θερμό χειροκρότημα! Περνά μπροστά από το χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόσταγμα της στρατιωτικής παρέλασης όλων των μονάδων της Μεναρχίας. Ηγείται η πολεμική σημαία της 98 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής της Μεναρχίας Αρχιπελάγους. Η 98 ΑΤΕ συγκροτήθηκε την 20 Απριλίου του 1975 με έδρα τη Μυτιλίνη και η ιστορική της διαδρομή ξεκινάει το 1916 όταν πρωτοσυγκροτήθηκε ως Μεναρχία Αρχιπελάγους, όπου και έλαβε μέρος στο μακεδονικό μέτωπο κατά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και αργότερα στην Μικρασιατική Εκστρατεία για να περάσει στην ιστορία και με το έπος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου συγκροτήματα και μονάδες της Μεναρχίας Αρχιπελάγους έγραψαν λαμπρές σελίδες δόξας. Η σημαία και σταυρός σε αυτά τα απλά σύμβολα περικλείουν και όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Τώρα πλησιάζουν στους επισήμους οι πολεμικές σημαίες των μονάδων Μεναρχίας Αρχιπελάγους. Οι έμπλοξες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Χειροκροτήστε τους! Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα με δύο τάγματα παρελάσεως. Ζήτω ο ελληνικός στρατός! Το πρώτο τάγμα παρελάβει υπό τη σημαία του 296 μηχανοκίνητου τάγματος Εθνοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το ηρωικό πεζικό σύνθημά του, το δίε και δόξα και αρετήν, το όπλο της δόξας της θυσίας. Και οποιασδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον πειθαρχικό ρόλο που πεζούν στρατιώτες στη μάχη. Το αποτέλεσμα της οποίας ακολουθεί να βασίζεται σε αυτόν. Περνούν οι πειρασπιστές των δικαίων. Συνεχιστές των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξης και ανδρείας. Χαρίζονται σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Αξίζουν το πιο θερμό μας χειροκρότημα. Δεύτερο τάγμα. Παρελάβει υπό τη σημαία της Β' Επιλαρχίας αναγνωρίσεως εθνοφυλακής με το διοικητή και το επιτελείο του. Οι άντρες των θωρακισμένων, τα πανικάκια των αρμάτων μάχη, η καλή φθηνή τώρα και της πατρίδος μας, με τον ανυπέρβλητη φυσική πυρό, ο τρόμος κάθε φίλου και η σπουδαία. Σύνθημα των θωρακισμένων μας είναι όπου η δόξα και το καθήκον παρελάβουν σε άσχημους εισοδημούς. Χειροκροτήστε τους! Καμαρώστε τους λεβεντόκρονους νεαρούς βλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των θρύλων και των απογόνων πυρών. Φέρω μαζί τους σύγχρονα όπλα, διόπτρες ημέρας και νύχτας, καθώς και σύγχρονα αντερματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνικά συστήματα. Καμαρώστε τους, θαυμάστε τους, χειροκροτήστε τους! Εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άντρες, ταγμάτων εθνοφυλακής, Άντισσας, Καλονής, Μυτιλίνης και Πολυκνήτου. Φέρω μαζί τους σύγχρονα όπλα και
πολυβόλα και αντερματικά όπλα. Διόφρεση ελεύθερου σκοπευτή. Καθώ επίση και σταθμού ασυρμάτων σύγχρονη τεχνολογία. Οι εθνοφύλακε αποτελούν την ψυχή τη άμυνα τη Χρύσου και διακρίνουν για την πίστη και το θάρρο στην εκτέλεση των αποστολών του. Αποτελούν τη συνέχεια τη χριστιανική φάλαγγα που συγκροτήθηκε πριν από 105 χρόνια στην Αμερική και έλαβε μέρο στι στρατιωτικέ επιχειρήσει για την απελευθέρωση τη Χρύσου από τον τουρκικό ζυγό. Χειροκροτήστε τους. Ακολουθούν οι ανεξιτριστές και οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα περέ. Το έβγημά τους, ο τολμών νικά, προηγείται η πολεμική σημαία της μονάδος. Οι άντρες των ειδικών δυνάμεων, σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε θάλασσα ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε συμφωνία. Η άψογη εμφάνιση. Η λεβεδιά και το ψηλόδους πρόνημα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτελούν τους τιμωρούς κάθε επιπουλέα του νησιού μας. Καμαρώστε την ελληνική λεβεδιά, θα μάθετε τους, χειροκροτήστε τους, τι τον ελληνικό στρατός. Η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί από τους συλλόγους της Λέσβου. Ο έχων το κοινικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει πέραση παρελάσεως.